Πάμε τώρα, Βαγγέλη Καράλη, σε εσένα, γιατί είχαμε μια τραγωδία με έναν 60χρονο άνδρα να τον βρίσκουν κρεμασμένο μέσα στο ίδιο το σπίτι. Δυστυχώς, Φίλιππε, οι ειδήσεις που βλέπαμε παλαιότερα στα ξένα δημοσιογραφικά μέσα για αυτοκτονίες, κάποτε λέγαμε ευτυχώς που δεν είμαστε Σουηδία ή Νορβηγία. Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, με τα τόσα προβλήματα που αντιμετωπίζει, καθημερινά στην ειδησιογραφία έχουμε και από μια αυτοκτονία. Στο Αλιβέρι της Εύβοιας, ένας 60χρονος άνδρας βρέθηκε κρεμασμένος στο σπίτι του σήμερα το πρωί. Ζούσε με την οικογένειά του στο Αλιβέρι, είχε μάλιστα και δύο παιδάκια και εργαζόταν σε επιχείρηση της πόλης. Ναι. Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τα αίτια του θανάτου, αλλά μέχρι στιγμής η πιθανότερη αιτία είναι η αυτοκτονία. Δυστυχώς βλέπουμε και έχουμε καθημερινά θέματα αυτοκτονίας. Οι πολίτες βρίσκονται στην απόγνωση. Οι πολίτες δεν έχουν καμία στήριξη. Με πήρε σήμερα τηλέφωνο μια κυρία με αναπηρία. Της έχουν κόψει τα επιδόματα και ζει με 380 ευρώ. Για να πάρει φάρμακα, να πληρώσει το νίκη της, το ρεύμα της και όλες τις υποχρεώσεις της. Μου λέει, κύριε Καμπούρη, θα αυτοκτονήσω. Δεν με βοηθάει κανένας. Δεν έχω υποστήριξη από κανέναν. Ένας άλλος φίλος με πήρε σήμερα τηλέφωνο. Είχανε πάει στο αστυνομικό τμήμα τη γυναίκα του και το γιο του. Του συνέλαβαν όταν τα φαν τους αρπάξαν το σπίτι και μπήκανε μέσα με τα κλειδιά τους που είχαν να πάρουν τα εσώρουχά τους και τα ρούχα τους. Πήγανε, τους βουτήξαν και είναι στο τμήμα. Στο αστυνομικό τμήμα της Νέας Σμύρνης, είναι αυτή που μιλάμε. Πριν από λίγο συνέβη το περιστατικό. Τους πήραν το σπίτι. Για 30.000 ευρώ ένα σπίτι που αξίζει πολλές χιλιάδες ευρώ. Πάνω από 200.000 ευρώ. Αφήνει η κατάντια η σημερινή. Εκεί έχουν οδηγήσει τους πολίτες. Και ο πολίτης δεν έχει κανένα στήριγμα. Και δυστυχώς οι πολίτες, ένα 40% δίνει ψήφο εμπιστοσύνη σε μια κυβέρνηση η οποία έχει ρημάξει τον ελληνικό λαό. Εκεί σηκώνει τα χέρια ψηλά.